καταλάβετε πώς μαζεύτηκε αυτός ο αριθμός. Στην Α Αθήνας, αυτή τη στιγμή έχουμε 115 με 200 έως 200 κενά. Οπότε νομίζω ότι τα 800 δεν μας κάνει ιδιαίτερα εντύπωση. Ναι, αν μόνο οι 200 είναι στην πρώτη Αθηνών, αντιλαμβανόμαστε ότι ευρύτερα στην Αττική είναι λογικό να υπάρχει αυτός ο αριθμός. Και να υπάρχουν. Πάμε στην δεύτερη θέση. Το Ηράκλειο Κρήτης, 140 κενά. Δωδεκάνησα, 40 κενά. Κυκλάδες, 95 κενά. Εύρος, 45 κενά. Θα σας πω κάτι, να σημειώσουμε. Ότι το γεγονός ότι έχουμε βάλει αυτές τις περιοχές δεν σημαίνει ότι στις υπόλοιπες περιοχές στην Ελλάδα δεν είναι καλυμμένες θέσεις. Φυσικά και υφίσταται. Απλά έχουμε βάλει τις περιοχές που παρουσιάζουν το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Λοιπόν. Και πληθυσμιακά, αν θέλεις, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Έτσι. Είναι εκεί όπου υπάρχουν οι περισσότεροι μαθητές. Φυσικά. Ναι. Και εδώ είναι οι περιοχές. Να προσθέσω κάτι στο σημείο αυτό, ότι αυτή τη στιγμή, παρότι έχει περάσει ένα μήνας από τη στιγμή που ξεκίνησε η σχολική περίοδος, το κουδούνι. Φτάνουμε στο δεύτερο. Το πρώτο. Ουσιαστικά, τα κενά πανελλαδικώς, δευτεροβάθμια εκπαίδευση και στη γενική εκπαίδευση και στην ειδική έχουν αγγίξει τα 2,5 με 3.000 άκη και τώρα. Είναι πάρα πολύ μεγάλος ο αριθμός. Αυτές είναι οι περιοχές με τα μεγαλύτερα εδώ κενά. Είναι οι περιοχές με τα μεγαλύτερα κενά σε καθηγητές, γιατί παρατηρείται και αυτό. Έχουμε θέμα με τις ειδικότητες. Λοιπόν, έχουμε και στην Να γυρίσουμε στην προηγούμενη κάρτα, γιατί την. Ναι, ναι. Να δείξουμε πρώτα τις περιοχές. Να δείξουμε τις περιοχές. Ωραία. Η Αττική, που είπαμε με τα 800 κενά, το Ηράκλειο, τα Δωδεκάνησα, οι Κυκλάδες και ο Εύρος. Να σημειώσω κάτι, σε ό,τι αφορά τις Κυκλάδες. Είναι μια περιοχή που παρουσιάζει θέμα γιατί. Γιατί τα τελευταία χρόνια οι καθηγητές δείχνουν θέληση, πάνε στις Κυκλάδες, στα νησιά των Κυκλάδων. Γυρνάνε μετά από λίγο διάστημα πίσω όμως. Δεν βρίσκουν σπίτια. Δεν βρίσκουν σπίτια, ναι. Πρόκειται για μια καυτή πατάτα που είχαν να αντιμετωπίσουν και οι προηγούμενες κυβερνήσεις και αυτοί. Χαρακτηριστικά μου είπε η καθηγήτρια που κλήθηκε να μεταβεί στις Κυκλάδες ότι έψαχνα σπίτι, βρήκα ένα στούντιο 25 τετραγωνικά. Με πόσο. Και το πόσο που τη ζήτησαν, ξέρετε ποιο είναι, 800 ευρώ. Μάλιστα. Ναι, τόσο, ούτε τόσα δεν είναι ο μισθός που παίρνει μηνιαίος, έτσι. Έτσι ακριβώς. Πάμε να δούμε. Σε πολλές περιπτώσεις οι Δήμοι αναλαμβάνουν να λύσουν οι ίδιοι το πρόβλημα σε συνεργασία με τους γονείς και τους κηδεμόνες. Αλλά προφανώς αυτό δεν είναι λύση. Έτσι ακριβώς. Και στον Εύρο, ένας καθηγητής από τον Εύρο μου ανέδειξε μια άλλη περίπτωση. Μία στη Σαμοθράκη μου είπε ότι υπάρχουν σχολεία στη Σαμοθράκη όπου αυτή τη στιγμή, παρότι τα παιδιά θα μπουν στη διαδικασία να δώσουν πανελλαδικές. Μαθήματα τα οποία θα δουν στο πλαίσιο των πανελλαδικών, ναι, δεν έχει γίνει μάθημα ούτε μία ώρα. Μόνο στα φροντιστήρια, Ελευθερία. Μόνο εκεί μπορούν πλέον τα παιδιά να καλύψουν, ναι, αυτά τα κενά. Πω, έχουμε συνδεθεί με αυτές τις περιοχές. Έχουμε τις καταλήψεις, γιατί οι ίδιοι μαθητές και οι γονείς αλλά και οι δάσκαλοι διαμαρτύρονται, γιατί θέλουν να μάθουν. Προφανώς. Θέλουν να συμπληρώσουν και να ολοκληρώσουν την ύλη τους. Να πάνε να δώσουν πανελλαδικές, είναι απροετοίμαστοι και πρέπει αναγκαστικά να πάνε στα φροντιστήρια. Ναι, πρέπει να σας πω, βέβαια, να δούμε τις ειδικότητες. Έχουν παιδιά τα οποία δεν πάνε φροντιστήριο, οπότε καταλαβαίνετε πόσο δύσκολες είναι. Λοιπόν, οι ειδικότητες με τα περισσότερα κενά στα σχολεία. Μαθηματική, φυσική, φιλόλογοι, βιολόγοι, θεολόγοι. Να πω για τους θεολόγους δε ότι στα Δωδεκάνησα έχουν σοβαρό πρόβλημα. Μάλιστα, χαριτολογώντας μια καθηγήτρια στα Δωδεκάνησα μου είπε ότι για να δούμε θεολόγους στο νησί, να δούμε θεολόγους στα Δωδεκάνησα, κρατάμε κι άλλα. Α, εντάξει. Ωραία. Λοιπόν εχθές, ένα λεπτό, ναι, γιατί όλο αυτό μεταφέρθηκε στη Βουλή εχθές η κυρία Ζαχαράκη. Για ακόμη μία φορά. Για μία ακόμη φορά, σωστά. Απάντησε στις σχετικές ερωτήσεις των βουλευτών της αντιπολίτευσης. Mm-hmm. Πάμε να ακούσουμε τι είπε για το τι θα κάνει το Υπουργείο, τι προγραμματίζει να κάνει για αυτά τα κενά που μας περιγράφει και μας δίνει η Ελευθερία Ισπυράκη. Να ακούσουμε τι είπε η κυρία Ζαχαράκη. Στην ερώτηση προς τον κύριο Κιγκέρογλου. Στην απάντηση προς τον κύριο Κιγκέρογλου, προτιθέμεθα μέχρι και την Τετάρτη να γίνει η επόμενη μεγάλη φάση πρόσληψης αναπληρωτών, η οποία πώς προέκυψε, κύριε Δελή? Προέκυψε γιατί ψάξαμε και βρήκαμε τις πιστώσεις, τις ψήφισε ούτως ή άλλως και το ελληνικό κοινοβούλιο, τουλάχιστον το μεγαλύτερο κομμάτι αυτού. Θα χρησιμοποιήσουμε και άδειες άνευ αποδοχών, τις οποίες λάβαμε νωρίτερα φέτος, χορηγήθηκαν το τρέχον έτος και με την απαραίτητη αναγωγή μπορούμε να καλύψουμε την πρόσληψη αναπληρωτών για τα κενά πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, ειδική, γενική, επαγγελματική. Να δοθούν και να δοθούν κίνητρα. Έτσι. Δεν μπορούν οι άνθρωποι αυτοί να πάνε σε αυτές τις περιοχές να αφήσουν τις οικογένειές τους. Χωρίς κίνητρα. Χωρίς κίνητρα. Σωστά, σωστά. Ελευθερία, σε ευχαριστούμε. Καλημέρες. Καλή σας ημέρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Πάμε στο τραπέζι που μας περιμένουν οι πολιτικοί μας προσκεκλημένοι. Καλημέρα στον κύριο Γιάννη Λοβέδο από τη Νέα Δημοκρατία.